μεγάλες σεισμικές δονήσεις, κατάρρευση κτιρίων, κατολισθήσεις, μέχρι και τσουνάμι αλλά και εκενώσεις, θα περιλαμβάνει το σενάριο της άσκησης Μίνωας που θα γίνει στην Κρήτη τον Απρίλιο. Κατολισθήσεις, διαβρώσεις, κύματα τσουνάμι, πυρκαγιές οι οποίες προέρχονται από σεισμό, βιομηχανικά ατυχήματα από σεισμό κτλ. Θα είναι η μεγαλύτερη άσκηση που έχει ποτέ πραγματοποιηθεί στον ελλαδικό χώρο, παρουσία του Πρωθυπουργού. Με τους φορείς που θα συμμετέχουν να εκτείνονται από τη μια έως την άλλη άκρη του νησιού. Θα έχουμε δοκιμαστικά δύο σεισμούς, ο ένας στα Χανιά και ο άλλος στο Ηράκλειο, έτσι ώστε να είναι εξελισσόμενο το σενάριο και να αυξάνει η πολυπλοκότητά του. Θα συμμετέχουν όλοι οι φορείς από την Κρήτη. Όπως είπε στην εκπομπή Ώρα Αιχμής, ο υπεύθυνος σχεδιασμού της άσκησης Ευθύμης Λέκας, στο πλαίσιο της άσκησης θα υπάρξουν επιχειρήσεις εκένωσης και σε όλες τις σχολικές μονάδες του νησιού. Την ημέρα της άσκησης είναι έτσι δομημένη η άσκηση, ώστε να γίνει και εκένωση στα 400 σχολεία περίπου που έχει η Κρήτη. Τονίζω και σπέβδω. Σήμερα στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Ηρακλείου ξεκίνησε η επιχάρτου άσκηση. Προετοιμαζόμαστε πολύ εντατικά για την άσκηση αυτή. Σήμερα εδώ έχουμε την άσκηση επιχάρτου, δηλαδή την δοκιμαστική άσκηση στην οποία παίρνουν μέρος όλοι οι φορείς και κεντρικοί φορείς με τηλεδιάσκεψη. Θα ακολουθήσει τον Απρίλιο η άσκηση πλήρους ανάπτυξης πεδίου, σε όλη την Κρήτη δηλαδή, με πραγματικές συνθήκες. Μακάρι ποτέ να μην χρειαστεί να γίνει οτιδήποτε δυσμενές επεισόδιο, αλλά από την πλευρά τη δική μας πάντα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Δεν γνωρίζει ποτέ κανείς πότε μπορεί να γίνει ένας σεισμός και η προετοιμασία είναι το πρωτεύον, θεωρώ, κατά την εκτίμηση όλων των ειδικών. Η ανάλυση των δεδομένων που θα απαρτίζουν τμήματα της άσκησης, αφού όλο το σενάριο δεν θα γίνει γνωστό, με στόχο οι υπηρεσίες να έρθουν αντιμέτωπες με πραγματικά ευνηδιαστικές συνθήκες. Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι, να συνεργαστούν, να τρέξουν τα σχέδια που ήδη υπάρχουν, να δούμε τα κενά μας, να τα διορθώσουμε, να γεφυρώσουμε αυτά τα κενά, έτσι ώστε σε περίπτωση που συμβεί κάτι, να είμαστε έτοιμοι να τα αποκριθούμε με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο. Η επιλογή πάντως της Κρήτης δεν συνδέεται σε καμία περίπτωση με κάποια πρόβλεψη για σεισμό. Δεν βλέπουμε κάποιο σεισμό στην Κρήτη, δεν μπορούμε να τον δούμε ούτως ή άλλως, αλλά οφείλουμε να προετοιμαζόμαστε γιατί η ιστορία είναι συνυφασμένη με την ιστορία της Κρήτης. Οι σεισμοί γέννησαν αυτό το μοναδικό περιβάλλον στην Κρήτη. Οι σεισμοί είναι αυτοί που δημιούργησαν και το φυσικογεωγραφικό περιβάλλον στο οποίο αναπτύχθηκε ο μοναδικός πολιτισμός. Στη σημερινή ενημέρωση το παρόν έδωσαν δεκάδες εκπρόσωποι φορέων από τις περιφερειακές ενότητες Χανίων και Ρεθύμνου, ενώ αύριο την ενημέρωση θα παρακολουθήσουν φορείς από το Ηράκλειο και το Λασίθι.